Ευθύς αμέσως στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλή σας μέρα, κύριε Βορύδη. Χαίρετε. Δεν καταφέραμε να τα πούμε χθες γιατί ήσασταν σε συσκέψεις. Αλλά πριν πάμε στα του πρωτογενούς τομέα, γιατί έχουμε καταιγισμό ερωτήσεων, δώστε μας και εσείς την εκτίμησή σας, κύριε Υπουργέ. Αυτή η κατάσταση η οποία βιώνουμε, μέχρι πότε θα πάει? Πάμε μέχρι το τέλος Απριλίου, σε πρώτη φάση, σε κάθε περίπτωση? Έτσι δείχνει. Μας ναι. Ακούει ο κύριος Βορύδης? Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε? Τώρα σας ακούμε εξαιρετικά. Άρα, με αυτά τα δεδομένα και με τα μέτρα που βλέπουμε να αυστηροποιούνται και φαίνονται σχεδόν μονόδρομος, τι θα μας λέγατε, κύριε Υπουργέ, και για τους ανθρώπους που αφορούν άμεσα στο δικό σας χαρτοφυλάκιο? Είναι πολύ μεγάλες ομάδες, ακτινοτρόφοι, αγρότες, όχι μόνο. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα το οποίο είναι σημαντικό να παραμείνει στη συζήτηση, είμαι σίγουρος ότι το έχετε υπομνήσει και αναφέρει. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην χαλαρώσουμε σε αυτό. Γιατί μέσα, καθώς ανοίγει η συζήτηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, δεν κάνει να περάσει σε δεύτερη μοίρα το σημαντικό, το μείζον. Το μείζον εξακολουθεί να είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας και το να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλοι, προφανώς και το κράτος, προκειμένου να μην έχουμε θύματα και να περάσουμε όλη αυτή την υπόθεση κατά το δυνατόν με τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο κατά την γνώμη μου πρέπει να παραμένει πάντοτε ενεργό στη συζήτηση και πρέπει πάντοτε να είναι συνδεδεμένο και με όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε. Έρχομαι τώρα στο οικονομικό κομμάτι. Προφανώς λοιπόν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κρίση. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συναντήσει ποτέ. Δεν έχουμε συναντήσει ποτέ στον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι πια δεν έχει το χαρακτήρα του προβλήματος σε μια χώρα. Έχει σταματήσει η οικονομική δραστηριότητα στον κόσμο. Αυτό λοιπόν προφανώς έχει επιπτώσεις. Και υπάρχουν μια σειρά από πράγματα τα οποία κάνει η κυβέρνηση για τα οποία, στα οποία έχετε αναφερθεί. Για τον πρωτογενή τομέα που με ρωτήσατε, τι είναι εκείνα τα οποία έχουμε κάνει? Το πρώτο το οποίο έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε δώσει μια αναστολή 2 μηνών για τη εισπράξη των εισφορών του ΕΛΓΑ. Το δεύτερο πράγμα το οποίο έχουμε κάνει... Μέχρι τέλος Μαΐου, Υπουργέ, συγγνώμη. Σωστά. Ωραία. Το δεύτερο πράγμα που έχουμε κάνει είναι ότι σε συγκεκριμένους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, επιτρέψτε μου να κάνω εδώ μια παρένθεση. Ο πρωτογενής τομέας δεν πλήττεται ενιαία, ομοιόμορφα και με τον ίδιο τρόπο. Για ποιο λόγο? Έχετε δίκιο. Διότι εξαρτάται από τις παραγωγές, εξαρτάται από το προϊόν, εξαρτάται από τις ασυνέχειες που βρίσκει κανένας στην αγορά αυτή την περίοδο. Μπορεί να υπάρχουν προϊόντα τα οποία και από πλευράς τιμών και από πλευράς ζήτησης πάνε εξαιρετικά καλά. Μπορεί να υπάρχουν και προϊόντα τα οποία έχουν καταρρεύσει, έχει καταρρεύσει η ζήτησή τους και έχει αποκλιμακωθεί πλήρως το κόστος τους. Άρα... Και να υφίσταται η συγκεκριμένη παραγωγή τιμή. Άρα εμάς η πρόθεσή μας εδώ είναι να κάνουμε στοχευμένες παρεμφάσεις, παρακολουθώντας το σύνολο του κλάδου, εκεί που βλέπουμε ότι δημιουργούνται πολύ σημαντικές ανομαλίες στην αγορά. Παραδείγματα για τα οποία ήδη έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Αλία. Η αλία υπέστη μια πάρα πολύ σημαντική μείωση. Γιατί υπέστη η μείωση? Πρώτον, γιατί υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην αγορά της Ιταλίας και καταρρεύσει η ζήτηση της αλίας, με αποτέλεσμα οι ιχθυοκαλλιέργειες και τα μεγάλα πελαγικά και η αλία δεν εξάγουμε. Άρα η κατάρρευση αυτή έχει ήδη δημιουργήσει πρόβλημα. Όχι όμως μόνο για αυτούς, αλλά και η παράκτη αλίας, η παράκτη αλία, η μικρότερη δηλαδή αλία. Άρα πώς θα στηριχθούν αυτοί? Το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε είναι τους βάλαμε στους ΚΑΔ. Το πρώτο πράγμα. Επομένως μπαίνουν στα μέτρα τα συνολικά για τα οποία σε ένα πρώτο επίπεδο υπάρχει αντιμετώπιση. Το ίδιο ισχύει για παράδειγμα για την ανθοπαραγωγή. Έχει συμβεί αυτό. Θα συμβεί και με άλλους κλάδους καθώς συζητάμε. Απλώς εκείνο το οποίο κάνουμε είναι ότι το κάνουμε αυτό στοχευμένα. Όπως αισθανόμαστε ότι υπάρχει ανάγκη, ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι υπάρχει δυσκολία, παρεμβαίνουμε με τα ευεργετικά μέτρα, διευρύνοντας την... Μιας και λέμε για προβλήματα, κύριε Υπουργέ, επικαλούμε και την νομική σας ιδιότητα. Αυτή η ιστορία με την εξαίρεση των επιστημονικών κλάδων, των δικηγόρων, των γιατρών κλπ. Μάλλον, όχι την εξαίρεση, το διαφορετικού τύπου βοήθημα. Εσάς σας βρίσκει σύμφωνο ή πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να ενταχθούν στο 800άρι? Είναι κάτι το οποίο συζητά και σκέφτεται σε επίπεδο ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Νομίζω ότι θα υπάρξει απάντηση επί του ζητήματος αυτού.
Είναι, εγώ και ακούστε, δεν ξέρετε ότι δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου και δεν θέλω και να πηγαίνω γύρω-γύρω. Ναι. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια δημοσιονομική δυσκολία, την οποία συνεκκρεμάται, και επίσης είναι προφανές ότι αυτό το οποίο τελικώς επελέγει να γίνει, δεν ξέρω αν θα γίνει μέχρι τέλους, σας ξαναλέω, γιατί όλα αυτά είναι στη σκέψη του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή και στην εκτίμησή του. Πάντως δεν θέλω να το αντιμετωπίζουν ως κάτι, οι συνάδελφοί μου το λέω, ως κάτι, ας το πω, μειωτικό ή προσβλητικό ή κάτι το οποίο σε τελευταία ανάλυση ήρθε παραδείγματος χάρη για να τους αντιμετωπίσει διαφορετικά. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπήρχε δημοσιονομική δυσκολία, αυτά την εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου, και θεωρήθηκε θετικό το να υπάρξει μία λύση η οποία αξιοποιεί χρήματα του ΕΣΠΑ προκειμένου να μπορέσουν να αναδοθούν τα ποσά αυτά και στους επαγγελματίες. Ενδεχομένως να μην είναι η βελτιστή λύση, αυτό σου ξαναλέω είναι κάτι το οποίο συνεκτιμά αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, ναι, για να δούμε τι δυνατότητες. Περιμένουμε άρα νεότερα. Σας ήθελα να σας πω, τελειώνοντας για τον πρωτογενή τομέα, ότι εκείνο επίσης το οποίο θα κάνουμε είναι ότι εμείς παρακολουθούμε συνολικά την επίπτωση. Γιατί κάτι το οποίο μας απασχολεί, με απασχολεί και απασχολεί και τους παραγωγούς, είναι ότι δεν είναι η επίπτωση απλώς των 15 ημερών, γιατί παραδείγματος χάρη υπάρχει μία μείωση της ζήτησης σε συγκεκριμένα σημεία, υπάρχει το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης. Αυτό είναι κάτι, ο κορονοϊός και η πανδημία θα μας αφήσει συνέπειες και μετά, αφού τελειώσουμε. Πότε εκτιμάμε ότι θα τελειώσουμε? Ας πούμε, λέω εγώ, ότι θα τελειώσουμε στις 30 Απριλίου ή στις 15 Μαΐου. Εκτιμήσεις είναι αυτά, κανείς δεν τα ξέρει. Ναι. Μπορεί να πάει παρακάτω. Αλλά ακόμα και αν τελειώναμε εκεί, κανείς δεν μας λέει ποια θα είναι η συνέπεια στον τουρισμό. Κανείς δεν μας λέει τι θα συμβεί το καλοκαίρι και ποια θα είναι η συνακόλουθη συνέπεια στον πρωτογενή τομέα, εάν υπάρξει μια σημαντική μείωση της ζήτησης, παραδείγματος χάρη για δικά μας προϊόντα, για ελληνικά προϊόντα. Άρα, τι πλαίσιο στήριξης θα υπάρξει? Άρα λοιπόν, εμείς εξακολουθούμε να θέλουμε να αξιοποιήσουμε και θα αξιοποιήσουμε, αλλά ξαναλέω, αυτό το κάνουμε στοχευμένα, τις ενισχύσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες έχουν απελευθερωθεί καταρχήν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να χορηγήσουμε απευθείας αποζημιώσεις, πια στοχευμένα, σε συγκεκριμένους κλάδους οι οποίοι έχουν πληγεί. Άρα λοιπόν, κάτι αυτό το οποίο λέτε ακριβώς θα αποδεσμευθεί στο μέλλον. Δεν είναι κάτι το οποίο κάνετε τώρα. Μα πρέπει να έχουμε και μία επίπτωση της ζημίας. Για παράδειγμα. Αν οι φράουλες, σας λέω ένα συγκεκριμένο που επίσης έχει πληγεί, αν οι φράουλες έχουν επίπτωση, προφανώς θα πρέπει να δούμε να ολοκληρωθεί ο κύκλος της διακίνησης, εμπορικής διακίνησης φράουλας, να δούμε τελικώς ποια είναι η τιμή που έπιασαν οι παραγωγοί, να δούμε ποια είναι η ποσότητα η οποία δόθηκε, να δούμε ποια είναι η ζημία που μένει, προκειμένου να έρθουμε να αποζημιώσουμε σε αυτόν τον πράξιμο. Επειδή όλα αυτά είναι λίγο σχέδια επί χάρτου, όπως το είπατε κι εσείς, και υπάρχουν οι εισηγήσεις των όχι, λέω σχέδια επί χάρτου, λέω το συνολικό εύρος των μέτρων. Ρωτώ, επειδή είστε και εσείς σε επαφή και με τους λοιμοξιολόγους για τον τομέα της ευθύνης σας, ποια είναι η εκτίμησή σας, μέχρι πότε θα πάνε αυτά τα ισχυρά περιοριστικά μέτρα? Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι και εμείς σας μεταφέρουμε αυτά τα οποία μας λένε οι επιστήμονες. Η εικόνα είναι ότι θα έχουμε μία, ας το πω, πλήρη εκτίμηση της αποδόσεως όλων αυτών των μέτρων και της εξελίξεως του ιού σε 15 με 20 μέρες. Επομένως, υπολογίστε ότι για 15 με 20 μέρες πάντως τα μέτρα θα εξακολουθούν με τα βεβαιότητα εφιστάμενα. Μάλιστα. Και μάλλον θα βλέπουμε εκεί την επέκταση ακόμα των συνεπειών του ιού. Άρα θα περιμένουμε την αποκλιμάκωση εν συνεχεία. Να ρωτήσουμε επίσης, επειδή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς ασκείται και η κριτική αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, φαίνεται να υπάρχουν σημεία, όχι στη γενική εικόνα, αλλά βρίσκουν σημεία στα οποία, εν πάση περιπτώσει, ασκείται κριτική. Ακόμα για τη διαφημιστική καμπάνια που χρησιμοποιήθηκε για το «Μένουμε σπίτι». Πώς απαντάτε σε αυτά? Βλέπετε να υπάρχει κοινό μέτωπο σε γενικές γραμμές? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είτε θελημένα είτε αθέλητα η αντιπολίτευση στην πραγματικότητα έχει δικαστεί. Δηλαδή τι, στην πραγματικότητα βλέπει κανένας μία επίσημη προσέγγιση η οποία είναι πιο μετρημένη, αλλά από εκεί και πέρα διάφορα περιφερειακά στελέχη επιστρέφουν στον κλασικό ΣΥΡΙΖΑ που όλοι ξέρουμε και όλοι γνωρίζουμε, δηλαδή στον κλασικό λαϊκισμό. Επομένως θα σας έλεγα το εξής, ότι το σημαντικό για την κυβέρνηση είναι να είναι συγκεντρωμένη στο έργο της και να παραμένει σταθερή σε αυτό το οποίο κάνει. Για παράδειγμα, αυτή η περίφημη κριτική για την καμπάνια, απορώ γιατί γίνεται. Δεν υπάρχει πολιτική δημόσια υγεία χωρίς δημόσια εκστρατεία. Δεν υπάρχει δημόσια υγεία χωρίς εκστρατείες ενημέρωσης στον κόσμο. Και επιτρέψτε μου γιατί το λέω αυτό, διότι σε ένα σύνολο μέτρων τα οποία σήμερα ξεπερνάνε τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει για την αντιμετώπιση του ιού, ξεπερνάνε το 2,5% του ΑΕΠ
4,7 δις είναι τα μέτρα που θα έχουν ληφθεί τον Απρίλιο. Mm-hmm. Έρχεται κάποιος και βάζει θέμα για μια εκστρατεία ενημέρωσης 11 εκατομμύριων, η οποία και απαραίτητη είναι. Ναι, γιατί σας λένε ότι την ίδια ώρα δεν κάνετε προσλήψεις στην υγεία, κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό το λένε. Απολύτως ανακριβές, διότι έχουν γίνει προσλήψεις στην υγεία και αναμένονται να γίνουν προσλήψεις στην υγεία και μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που προσλήφθησαν στην υγεία. Αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, είναι 200. Όσοι είναι, θα μείνουν. Το επόμενο ερώτημα, Υπουργέ, που βέβαια δεν είναι της άμεσης αρμοδιότητός σας, είναι αν θα μείνουν, αν θα μείνει ενισχυμένο τελικά αυτό το σύστημα. Χωρίς να τα ξέρω και τόσο καλά αυτά τα θέματα, δεν τα παρακολουθώ το στενά, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, η πρόσληψη αυτή είναι τουλάχιστον για διετία. Ναι. Τώρα, το αν θα μείνουν, με ρωτάτε, αν θα γίνουν μετά το πέρας της διετίας, νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να κάνει το τότε Υπουργείο Υγείας είναι να εκτιμήσει τις ανάγκες του και τις δυνατότητες που θα έχουμε τότε, τις δημοσιονομικές, και να δούμε το αν θα μείνουν ή όχι. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι για 2 χρόνια μπαίνουν στο σύστημα υγείας. Άρα λοιπόν και αυτό είναι απολύτως ανακριβές και θα σας πω ότι είναι μεγάλες προσλήψεις και επίσης ότι γίνονται και άλλες προσλήψεις. Και σε τελευταία ανάλυση, εάν χρειαστούν ακόμα περισσότερες προσλήψεις, αυτό είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση είναι εδώ και κάθε στιγμή το εξετάζει. Ευχαριστούμε κύριε Βορύδη. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.